Πάμε στον Σπύρο Δημητρέλη, ο οποίος θα μας εξηγήσει καταρχήν αν σήμερα το απόγευμα θα ληφθεί απόφαση για να αυξηθούν όσα μπορούν να γίνονται, οι συναλλαγές που θα μπορούν να γίνονται στις τράπεζες, Σπύρο. Παναγιώτη, περιμένουμε μια υπουργική απόφαση, μια τροποποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να δούμε πώς θα ανοίξουν, με ποιο τρόπο θα ανοίξουν αύριο οι τράπεζες. Ό,τι έχει υπογραφεί μέχρι τώρα ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα γνωστά 60 ευρώ από τα ATM, άλλα 120 ευρώ για όσους συνταξιούχους δεν έχουν πάρει, δεν έχουν κάρτα και δεν έχουν πάρει από το ΚΙΣΕ. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, Σπύρο. Παραδείγματος χάρη με τις επιταγές. Π.χ. δεν μπορεί κάποιος να παρακαταθέσει μια επιταγή τώρα. Αυτά όλα και για τις επιχειρήσεις γενικότερα θα αρθούν με έναν τρόπο. Υπάρχουν η πρόθεση, Παναγιώτη, της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών είναι να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από αύριο το πρωί η γκάμα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα γκισέ των τραπεζών, προκειμένου να αρχίσει να επανέρχεται όσο το δυνατόν αυτό εφικτό σε πιο ομαλές συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα. Να πούμε τώρα, Παναγιώτη, κάποιες πληροφορίες αναφορικά με το ζήτημα που καίει πάρα πολύ κόσμο, τους καταθέτες, σχετικά με τον κίνδυνο και το φόβο που έχουν για το κούρεμα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής το ότι θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία περί εξυγίανσης των τραπεζών που προβλέπει και το λεγόμενο το bail-in δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχει ληφθεί απόφαση για να γίνει κούρεμα των ελληνικών καταθέσεων. Δεν είναι ούτε στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, όπως μας λένε, αλλά ούτε στις προθέσεις των Ευρωπαίων να υπάρξει κούρεμα, διότι θα γίνει εκτός από το κούρεμα των νοικοκυριών, των καταθέσεων των νοικοκυριών, που θα προκαλέσει πολύ μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με τα υπόλοιπα τα τραπεζικά των επιχειρήσεων, τα οποία αν κουρευτούν, όπως μας λένε και τραπεζικές πηγές, θα υπάρξει μια ένταση της ύφεσης της οικονομίας με αύξηση της ανεργίας, με μείωση μισθών, την οποία θα την πληρώσει η οικονομία. Οπότε γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να δούνε πόσες ακριβώς είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες και τελικά να μην γίνει αυτό το κούρεμα στις καταθέσεις. Να το ευχηθούμε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα ακριβώς τα 7 νομοθετήματα που πρέπει να ψηφίσει εντός χρονικού διαστήματος συγκεκριμένου ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, να εξειδικεύσουμε λίγο, Παναγιώτη, γιατί μας έδωσε και μια ιδέα ο Τάσος Σωτέλογλου. Λοιπόν, έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ΦΠΑ, διεύρυνση της φορολογικής βάσης, φορολογικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, στο 13% τα ξενοδοχεία μένει να δούμε από το 6,5%, μένει να δούμε αν θα ισχύσει από τον Οκτώβρη ή αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Mm-hmm. Στο 23% ανεβαίνει η εστίαση, τα εισιτήρια κάθε είδους μεταφορών, αστικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, ταξί, τα πάντα. Τα μη βασικά τρόφιμα μένει να δούμε ποια θα είναι αυτό από τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Και επιβολή ΦΠΑ στα ασφάλιστρα και κατάργηση των απαλλαγών που υπάρχουν στο ΦΠΑ. Επίσης, κάτι που αφορά άμεσα μισθωτούς συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ ή πιθανόν και χαμηλότερα, θα δούμε τις διατάξεις. Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης με συντελεστές που θα φτάνουν έως και στο 8% και κατάργηση φοροαπαλλαγών για τους αγρότες, και αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για όσους έχουν γιόταχη άνω των 2.500 κυβικών, όσους έχουν σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων. Μετά πάμε στο συνταξιοδοτικό παρεμβάσεις έως την Τετάρτη, προκειμένου να φρενάρουν, να μπει ένα φρένο στις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Μένει να δούμε. Σπύρο, έχουμε πάρει μια ιδέα των νομοθεματιμάτων που θα έχει και θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Πρέπει να ψηφίσει η κυβέρνηση μέχρι την Τετάρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και στο κεντρικό μας δελτίο αναλυτικά όλα αυτά.